άριστη σχέση με την Αίγυπτο, το Ισραήλ, με τον Λίβανο, η προοπτική είναι εξαιρετική. Το ίδιο θα εμβαθύνουμε και τις σχέσεις με την Ιορδανία για μια συνεργασία που στόχο έχει την αντιμετώπιση των όσων η περιοχή μας αντιμετωπίζει, και αυτά είναι το Μεσανατολικό, είτε το Συριακό, είτε το Κυπριακό, ή η υπάρξη της τρομοκρατίας και των όσων συμπαρομαρτούνται. Βρισκόμαστε για να εγκαινιάσουμε μια νέα συνεργασία σε τριμερές επίπεδο με μια πολύ σημαντική χώρα της περιοχής. Η Ιορδανία παίζει καθοριστικό ρόλο στη Μέση Ανατολή και ιδιαίτερα, όπως πολύ σωστά, Πρόεδρε, τόνισες, σε ό,τι αφορά την ασφάλεια και τη διαχείριση του ρωσικού ρόλου. Υπ' αυτή την έννοια θεωρώ ότι η κοινή στρατηγική που έχουμε ακολουθήσει για να αναδείξουμε την Ελλάδα και την Κύπρο ως πυλώνες ασφάλειας, ειρήνης και συνεργασίας στην περιοχή είναι μια στρατηγική που έχει παράξει ουσιαστικά αποτελέσματα. Και σε αυτή τη στρατηγική συνεχίζουμε για να αναβαθμίσουμε ακόμα περαιτέρω το ρόλο και την παρουσία μας στην ευρύτερη περιοχή. Εμείς παραμένουμε σταθερά προσιλωμένοι στην θέση ότι πρέπει να ξαναρχίσουν οι διαδικασίες για την εξέβρεση δίκαιης και βιώσιμης λύσης στο Κυπριακό. Είμαστε ΕΡΤ και είμαστε παντού, έτσι, η κάμερα της ΕΡΤ. Και τώρα φεύγουμε από εδώ και πάμε σε διάλειμμα.